Κέρετε αγαπητοί ακροατοί, θέλω να σας μιλήσω για το ζωντανό Θεός, πώς μπορείτε να το συναντήσετε. Κάθε ένα που είναι διψασμένο στη καρδιά, μπορείς να συναντήσει και να αναγνωρίσει το Θεός. Όχι σαν ιστορικό Θεό που σου έχει μάτει για χρόνια στη θρησκεία και ζήσει η φαντασία σου με τέτοια Θεό που δεν τον ακούς ποτέ, αλλά ζωντανό Θεός όταν το συναντήσεις, τα ακούεις στη φωνή του, στη συνείδησή σου, στη καρδιά σου, επειδή είναι ο Θεός που δεν έχει τέλος ζει αιώνια αιώνια και είναι ζωντανό. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Ο Θεός δεν είναι αγκάλματα ή ιστορικό, αλλά πρόσωπο. Γι' αυτό ζήτησε με ειλικρινή καρδιά, ο Θεό που είναι καρδιογνωστή και βλέπει τα κίνητρα και τα πάντα, όταν βλέπει τα κίνητρα του άνθρωπου, είναι έτοιμη για να το ανανορίζει ότι ο Θεό αποκαλύπτεται. Αυτή είναι η κάρη του σε σένα και σε κάθε ένα που θέλει σωτηριά, που πραγματικά εξητάει στο Θεό και όχι τρισκιά, όχι σαν γάλματα, όχι σύστημα, όχι σε ιστορικό Θεό που μαθαίνει θρησκεία... αλλά το ζωντανό Θεό όπως είναι, ο Κυριακό του Σύμπατο, αυτό που κυβερνάει τα πάντα. Τότε θα ανανορίζει το θεό όπω είναι. Ξέρετε για ποιο λόγο πολλοί άνθρωποι έχουν θρησκεία και δεν ανανορίζουν το θεό και δεν έχουν σοβαρευτεί ακόμα με την πίστη του στο Θεό. Απλώ έχουν ένα επιπόλαιο πίστη με ένα θεό ιστορικό. Επειδή δεν ανανορίζουν το θεό ούτε τη δύναμη του. Επειδή αν το ανανορίζα, το τέο όπω είναι και τη δύναμη του, γρήγορα τα επίστευσα πραγματικά με ειλικρίνεια στην καρδιά του, γιατί τα ήξερα τι σωτηρία και τι ελπίδα τα είχα ότι τα πάρω από το Θεό που είναι παντοδύναμο, που είναι κυριάκο του πάντοτε, κυβερνώντα το σύμπατο όλα και με την εντολή του και με τη διαταγή του γίνεται όλα όσα γίνεται. Αν ούτε ο Θεός λέει ναι, ναι είναι. Αν ούτε ο Θεός λέει όχι, όχι είναι που τα γίνει. Όλα είναι κάτω από την υποπτία του Θεός, το πάντο δύναμο. Γι' αυτό είτε η ώρα, εσείς που πραγματικά τέλει σωτηρία, εσείς που έχει κάτι την ελπίδα σου, εσείς που βρίσκεται σε αντιέξοδο, υπάρχει, υπάρχει διέξοδο, υπάρχει ελπίδα. Πού? Στο Θεός, σε ο Χριστός. Όχι να γνωρίζει ένα ιστορικό Ιησού Χριστό. Που σε έχει μαθαίνει στη θρησκεία. Πώς γεννήθηκε στη φάτσνη. Ναι, αυτή ήταν μια ιστορία. Αλλά αυτή ήταν μόνο όταν έγινε άνθρωπο. Αλλά σήμερα είναι αόρατο Θεό. Και ζει αιώνια και αιώνια. Με τη δόξα Του. Στη δύναμη Του. Που δεν μπορεί να κοράει τον ανθρωπινό νου. Λέει το Ευαγγέλιο. ότι είναι α... ανεσυκνίαστο. Γι' αυτό αποκαλύπτεται. Δεν μπορεί κανεί να εξηγήσει πώ είναι το τιό, διότι δεν μπορεί. Δεν έχει ικανότητα, δεν έχει δυνατότητα κανένα. Αλλά ότι ο αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που είναι διψασμένο, τότε τα το αναγνωρίζεις, τότε θα σου δώσει κάρι, επειδή ο Θεός είναι Θεό που δίνει κάρι σε έναν άνθρωπο που είναι μετανιωμένο. επειδή παιδί μετανιωμένος άνθρωπος είναι ταπεινό άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός δίνει κάρι στους ταπεινούς. Ο ταπεινό είναι εκείνο που βλέπει και καταλάβει τον εαυτό του ότι δεν μπορώ να ζω χωρίς το Θεό. Κρειάζομαι. Κρειάζομαι το Θεό. Αυτό είναι ο ταπεινό άνθρωπο. Και ο Θεός σε τέτοια καρδιά δίνει αποκαλύπτει Αποκαλύπτεται τον εαυτό του. Γι' αυτό πριν έρθει η κρίση του Θεό διαλέξετε. Επειδή όταν έχει σωτηρία από το Θεό δεν τα φοβητείς η πίστη είναι αντίθετα με το φόβο. Οι άνθρωποι που φοβούνται πολύ είναι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Φυσιολογικά να φοβούνται, φυσιολογικά επειδή δεν έχουν ελπίδα. Αλλά όταν εσύ έχει μετανοήσει και λάβει ελπίδα από το Θεό, δεν τα φοβηθεί επειδή τα περπατάει με σιγουριά. Αλλά ο τεό θέλει όλοι να έρχονται σε αυτό, όλοι να μετανοήσουν και όλοι να έχουν ελπίδα για να μην φοβηθεί σε τίποτα και να σώζει όλο. Αλλά επειδή όλοι δεν δέχονται και πολλοί αγνούν, δηλαδή μόνο του, μόνο του διαλέγουν να φοβούνται και μόνο του διαλέγουν όλα τα κακά που έρχονται. Σημαίνει με την επιλογή του. Γι' αυτό εσύ διάλεξε τη σωτηρία, διάλεξε τη σιγουριά, διάλεξε την πίστη για να μην φοβηθείς σε όλα που έρχονται. Τα είσαι ασφαλισμένο κοντά στη παρουσία του Θεού. Τα είσαι ασφαλισμένο κάτω από τη σκέπη κατά φυγείο του Θεού που είναι αόρατο στα σαμάτια σου. Αλλά επειδή δεν καταλάβει, απλώ πίστευσε. Εκεί τα είσαι ασφαλισμένο. Ο Θεό σε περιμένει. Όταν ανοίγει την καρδιά σου, θα σου μιλήσει. Αυτή είναι η ελεύθερη βούλησή σου. Όσο αμαρτιά έκαμε, μη φοβητή. Έλα κοντά του. Πλησίαζε κοντά του. Είναι αγκατό, είναι πράο και ταπεινό, γι' αυτό γεννήθηκε η φάτσνη ο Θεό. Γιατί αυτή ήταν η ταπείνωση του. Είναι ταπεινό ταπεινότεο. Και του ταπεινότητε χάρη που είναι ταπεινό όπω εκείνο. Αλλά μόνο η περηφάνεια που δεν βρίσκω χάρη κοντά στο Θεό. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν περηφάνεια στην καρδιά, το Ευαγγέλιο λέει προειδοποιεί δεν βρίσκω χάρη. Σημαίνει δεν δίνει ο Θεό χάρη. Και αν ο Θεό δεν δίνει χάρη, εγώ μαζί σου δεν μπορούμε να ζούμε Όσο ζούμε είναι η κάρη του Θεού, αλλά θα φτάσει στο τέλο που η κάρη του Θεού θα κλείσει για κάθε άνθρωπο, θα δώσει λόγο και θα πληρώσει για το λογαριασμό την αμαρτία του. Γι' αυτό ήρθε η ώρα, δώσει η καρδιά σου ο Θεός να πληρώσει το λογαριασμό την αμαρτία σου και εσύ θα απαλλάξει από την ενοχή σου. Ε, αυτή είναι η κάρη του Θεού. Σου. Γι' αυτό σή, σή, σήμερα σα αφήνω εδώ. Αυτό που σας μίλησα σήμερα, αν θέλετε να το πράτετε και τα δείτε, τα εμπειρευτείτε το ζωντανό Θεό και τα απαλλακτείτε από την καφενοκή και η ελπίδα για τη σωτηρία θα είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ και σας αφήνω εδώ ο να σας ευλογεί.